Λοιπόν, καλό απόγευμα. Εδώ ήρθαμε, επιστρέψαμε κανονικά στον Πρίσμα 91,6 στο απογευματινό μαγαζίνο με τον Παναγιώτη Κουνιάκη και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνομιλήσω με τον επόμενο καλεσμένο μου. Θέλω όμως να σας πω, να προμοτάρουμε λίγο την εκπομπή, ότι θα μείνετε μαζί μας με τον έγκριτο αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκράβα. Θα σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι παρακολούθησα με εξαιρετικό ενδιαφέρον το συμπόσιο των Λευκαδίτικων Μελετών, για τον τουρισμό. Και παρακολουθώντας το, γιατί έχει ανέβει στο κανάλι του YouTube στο Πνευματικό Κέντρο, παρακολούθησα την ομιλία του εξαιρετικού αρχιτέκτονα. Τώρα πώς να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω καλά και την ιδιότητα, μηχανικός και το αρχιτέκτονα, του κύριου Αργυρού. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Αργυρέ? Αρχιτέκτονας, μηχανικός, δεν τα πηγαίνω καλά με τις... Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι σας είχα στο μυαλό μου πάρα πολύ καιρό, μέσα σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε από το 2012-2013 που δημιουργήθηκε αυτός ο σταθμός. Είμαστε 5 χρόνια στον αέρα. Προσπαθούμε και θέλουμε να ακούμε ανθρώπους που έχετε μια δραστηριότητα επαγγελματική στη Λευκάδα και είστε γνώσεις πολλών πραγμάτων. Το ερέθισμα, να σας πω την αλήθεια, ήταν η ομιλία σας, η οποία είχε ρεαλιστικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, κάνατε μια παρουσίαση με φωτογραφίες και συγκεκριμένα είπατε ότι ενώ η Λευκάδα δεν ήταν μέχρι πριν μερικά χρόνια ένα τουριστικά ανεπτυγμένο νησί, χάσαμε τις ευκαιρίες για να... Δεν ξέρω, θα μου το προσδιορίσετε εσείς, να βάλουμε τις βάσεις για μια σωστή ανάπτυξη. Θέλω λίγο να μου πείτε το σκεπτικό της ομιλίας σας του καλοκαιριού. Ναι. Να σας καλησπέρισω, κύριε Κουνιάκη, καλησπέρα στους ακροατές σας και να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν όλους μας. Σωστά. Δεν είναι μια συζήτηση που κάνουμε ή αυτό το οποίο είπα εγώ στο συνέδριο, κουβέντες θεωρητικές. Mm-hmm. Έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου μας, έχουν να κάνουν με αυτό από το οποίο κυρίως ζούμε σχεδόν όλοι. Ναι. Αν όχι όλοι. Μάλιστα. Τι μου έδωσε το ρεύσμα? Το ρεύσμα μου το έδωσε το γεγονός ότι, έχοντας πολλαπλές ιδιότητες, του Λευκαδίτη, ναι, του αρχιτέκτονα, του ιδιοκτήτη μιας εταιρείας μελετητικής και κατασκευαστικής, mm-hmm, που σημαίνει ότι ζω από αυτό το πράγμα, ζω σε αυτόν τον τόπο, ζω σε αυτό το πράγμα και ως αρχιτέκτονας έχω και άμεση σχέση, γιατί το θέμα ήταν οι επιπτώσεις του τουρισμού στο δομημένο και μη περιβάλλον. Άρα έχω και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, έχω άμεση σχέση και ευθύνες για ό,τι γίνεται, ναι, ή δεν γίνεται. Mm-hmm. Σαν ενεργός πολίτης, έτσι, και ακριβολογώ σε αυτό, δεν του δίνω κανένα χρώμα, καμία προέκταση, σαν ενεργός σκεπτόμενος πολίτης, λοιπόν, αφού μου δόθηκε το βήμα από την εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, για άλλη μια φορά με τίμησαν οι άνθρωποι με την εμπιστοσύνη τους και με την τίμησή τους, δεν ήθελα να κάνω μία εισήγηση η οποία θα ήταν μια παράθεση στοιχείων, μια αναδρομή στο παρελθόν, σωστά, αξιολόγηση κτλ. Γιατί ήξερα, έχοντας έτσι μια ικανή εμπειρία από παρουσιάσεις σε συνέδρια, εισηγήσεις κτλ, ξέρω ότι τελειώνουμε το συνέδριό μας και φεύγουμε και αναλογικά στην πορεία, καθώς πηγαίνουμε κάπου να καθίσουμε να φάμε όλοι μαζί, συζητάμε, μετά ξεχνιόμαστε. Ναι. Ναι, αλλά εδώ τα πράγματα δεν είναι απλά. Εδώ τα πράγματα αφορούν την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Ναι. Και αν δεν καθίσουμε κάτω να αξιολογήσουμε τι έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, πώς έχουμε φερθεί, έτσι ώστε να δούμε πού έχουμε οδηγηθεί και εδώ που έχουμε οδηγηθεί είναι αυτό το οποίο θέλουμε ή θέλουμε κάτι άλλο. Τα είπα λίγο ανάποδα και μπερδεμένα, δεν είναι αυτή η σωστή σειρά. Πρώτα, ναι, βάζουμε τους στόχους μας και βλέπουμε τις δυνατότητές μας και τα όπλα μας, αξιολογούμε το τι έχουμε και ανάλογα τα αξιοποιούμε. Ναι. Μέσα λοιπόν από αυτή την... ξεκίνησα κάνοντας μια πολύ σύντομη αναδρομή και ναι, η Λευκάδα μέχρι την έλευση του τουρισμού ήταν ένας πάρα πολύ στοχός τόπος. Mm-hmm. Παρήγαγε, ήταν γνωστή για κάποιους πνευματικούς ανθρώπους και αυτό το οποίο τη χαρακτήριζε επίσης ήταν η εξαγωγή ανθρώπων. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν σε αυτό το φτωχό μέρος. Ερχόμενος ο τουρισμός, υπήρξε μια κατατόπους, αρχής γενομένης από τον Ινδύ φυσικά, μια κατατόπους
έντονη ανάπτυξη. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και τότε, ότι στη λέξη ανάπτυξη δεν βάζω εισαγωγικά, για να βάλει ο καθένας όσα εκείνος κρίνει. Γιατί ότι θέλει, θέλει. Το πόσα θέλει, αυτό σηκώνει κουβέντα. Ναι. Ξεκινήσαμε χωρίς να έχουμε διαβάσει τι γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Ξέρετε, υπάρχει εμπειρία πανελλαδική και παγκόσμια. Θεωρώ ότι δεν αξιολογήσαμε τον τόπο μας, δεν τον σεβαστήκαμε. Mm-hmm. Όχι κακοπροαίρετα πάντα. Έτσι. Όχι κατά ανάγκη κακοπροαίρετα. Τις περισσότερες φορές θεωρώ καλοπροαίρετα. Θεωρούσαμε καλοπροαίρετα ως έργα ανάπτυξης, μεγάλους φαρδείς δρόμους, mm-hmm. Ενίοτε λίγο φαραωνικού τύπου, όπως ας πούμε το πνευματικό κέντρο, που για μένα είναι ένα κτίριο το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα. Το είπατε και... Δεν θα ήθελα τώρα να σας πούμε μετά για αυτό, για να μην πλατιάσουμε. Να μην πλατιάσουμε. Θέλω λοιπόν, έχετε δώσει το στίγμα σας. Απλά το ζήτημα είναι, τότε ίσως δεν είχαμε καταλάβει το τι θα συνέβαινε. Δηλαδή δεν υπήρχε η προνόηση αυτών που είχαν την τύχη στα χέρια τους ότι η Λευκάδα θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Σε μεγάλο βαθμό ναι, και δεν το θεωρώ κακό αυτό. Ναι. Έτσι, γιατί ο καθένας έχει μάθει κάποια πράγματα στη ζωή του. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό στον τομέα του. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου δεν είμαστε ειδικοί. Μάλιστα. Έτσι. Και εγώ δεν είμαι ειδικός επί του τουρισμού, σε καμία περίπτωση. Εγώ ναι. Κάποιες διαπιστώσεις κάνω, μπορεί να είναι σωστές, μπορεί να είναι λάθος. Σίγουρα όμως δεν είμαι ειδικός επί του τουρισμού. Αλλά ναι. Ότι μπορώ να διαπιστώσω κάποια πράγματα, να τα συγκρίνω με άλλα μέρη στην Ελλάδα, στα οποία έχω πάει, όχι ως τουρίστας. Ναι. Ως επαγγελματίας, ως επιστήμονας. Που έχω πάει και σαν υποψήφιος διδάκτορας στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Για να καθορίσουμε όρους δόμησης σε νησιά που δεν τα ξέρει η μάνα τους, το 2002. Δεν τα ξέρει η μάνα τους, συγχωρείστε την έκφραση, έτσι. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Μικρά νησάκια του Αιγαίου, δεν μιλάμε ότι πήγαμε στη Σαντορίνη, ούτε πήγαμε στην Μύκονο. Η Μύκονος έκανε υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος δεκαετία του 50. Τέλη του 50, έτσι. Οι άνθρωποι είναι μπροστά. Από αυτούς λοιπόν εμείς είχαμε να μάθουμε. Θεωρώ ότι δεν κοιτάξαμε δίπλα να μάθουμε, δεν απευθυνθήκαμε σε ειδικούς να χαράξουν μια στρατηγική να μάθουμε, και αυτό νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο, γιατί έχει περάσει στον τρόπο που λειτουργούμε όλοι μας. Είτε είμαστε στην κορυφή της πυραμίδας όσον αφορά τη διοίκηση αυτού του τόπου, είτε σερβίρουμε σε ένα εστιατόριο, είτε καθαρίζουμε δωμάτια. Σωστά. Δεν νομίζω ότι μας έχει περάσει το πετσί ότι από αυτό ζούμε, και ότι δεν μας πληρώνει ο ιδιοκτήτης, αλλά μας πληρώνει ο τουρίστας που έρχεται, όλους μας. Και για να έρχεται θέλει ένα καλό λόγο να έρθει. Σωστά. Γιατί έχει αλλού να πάει. Έχετε δίκιο. Για να εξελίξω λίγο τη σκέψη σας, εσείς κάνατε λοιπόν επισημάνσεις με φωτογραφικό υλικό, μάλιστα είδαμε, παρουσιάσατε εικόνες και προβλήματα στην πόλη. Η Λευκάδα πλέον έχει ανάγκη να αλλάξει και το τουριστικό της μοντέλο. Και σας ρωτώ τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, τι περιθώρια παρεμβάσεων έχουμε για να γίνει πιο ανθρώπινη η πόλη μας και κατά συνέπεια και η καθημερινότητά μας. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Μιλάτε με μηχανικό. Ως το τούτου, λογικά με πρακτικό άνθρωπο. Περιθώρια παρεμβάσεων, διορθώσεων, υπάρχουν πάντα. Ο βαθμός αναστρεψιμότητας ποικίλει, έτσι. Ας πάρουμε για παράδειγμα την πόλη της Λευκάδας. Η πόλη της Λευκάδας είναι μια πόλη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ναι. Ο ιστός της, ο πολεοδομικός, η αρχιτεκτονική των κτηρίων της. Ο τρόπος κατασκευής αυτών των κτηρίων είναι ένα από τα τρία ιστορικά αντισεισμικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Γι' αυτό είναι και κηρυγμένος ιστορικός τόπος, λόγω του ιστού, όχι του αντισεισμικού συστήματος. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάποια χαρακτηριστικά και υπάρχει ένα γενικότερο χαρακτηριστικό, μια γενικότερη. Το στοιχείο που της δίνει ομορφιά, ένα από τα στοιχεία που της δίνει ομορφιά, είναι ότι είναι μια πόλη γεννημένη κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μεταφορικά μάλλον και κυριολεκτικά, λόγω του συστήματος δόμησης, μέσα από τη θάλασσα. Όταν αυτό. Το οικιστικό σύνολο αποκόπτεται από το γενεσιουργό του παράγοντα, αυτό έχει συνέπειες στην ποιότητά του ως τόπο.
Εκεί κολλάει και το θέμα του πνευματικού κέντρου που περπατάει κανείς, βλέπει ένα τεράστιο φαραωνικό τριμπουκτήριο που το κόβει τη θέα της πόλεως από την θάλασσα. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να κάνουμε ζημιά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Λοιπόν, περιθώρια αναστρεψιμότητας υπάρχουν. Εγώ δεν εστίασα στις δομές. Δεν είμαι, σαφώς δεν είμαι ούτε ειδικός επί των έργων υποδομής, ούτε επί του τουρισμού. Μπορώ όμως να διαπιστώσω προβλήματα και να προτείνω κάποιες έτσι πολύ απλές λύσεις όσον αφορά τουλάχιστον το δικό μου αντικείμενο, αλλά η ουσιαστική λύση την οποία πρότεινα. Λύση. Αυτή η πρόταση που έκανα εγώ ουσιαστικά δεν ήταν λύση. Η πρόταση είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή στη Λευκάδα να συστήσουμε έναν φορέα ο οποίος να συγκεντρώσει ό,τι του χρειάζεται και να διαχειριστεί το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης. Και όταν λέω ότι του χρειάζεται, εννοώ υλικά και άειλα και να το διαχειριστεί με αποφασιστικότητα. Ναι. Γιατί ο καιρός δεν μας περιμένει. Ξέρετε τι είναι η υπεραξία μας. Η υπεραξία μας είναι το γεγονός ότι μπορεί να έρθει στη Λευκάδα σε 3,5-4 ώρες το πολύ από την Αθήνα. Ναι, αυτό είναι πιο σημαντικό όμως από την πόλη της Λευκάδας, από τους παραδοσιακούς μας οικισμούς, από το φυσικό μας περιβάλλον, από την ακτογραμμή μας, από τις παραλίες μας. Είναι πιο σημαντικό. Δεν νομίζω, γιατί άμα ήταν έτσι, θα ήταν και το μεσολόγιο τίποτα στον κόσμο, θα έρθει 2,5 ώρες για να πας. Σωστά. Όλοι μας λοιπόν επιλέγουμε τον τουριστικό μας προορισμό με κάποια κριτήρια. Θα πρέπει να βγάλουμε τη σκέψη μας από μέσα προς τα έξω και να γίνει από έξω προς τα μέσα και έτσι να λειτουργήσουμε. Δηλαδή δεν θα παρέχω ως εστιάτορας αυτό το οποίο θέλω σε αυτόν ο οποίος έρχεται στο εστιατόριό μου για να φάει. Ναι. Θα του παρέχω αυτό το οποίο εκείνος θέλει. Άρα θα πρέπει να αρχίσω να προβληματίζομαι πώς θέλουν γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα να φάνε. Τι ναι. θέλουν έτσι ώστε να τους το παρέχω. Αυτό εννοώ όταν λέω να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλοι μας από έξω προς τα μέσα. Ναι. Φοβάμαι ότι έτσι αυτό... ώστε να λειτουργήσουμε από μέσα προς τα έξω. Έτσι. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Αυτό τώρα έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έχει πολλές αναγνώσεις αυτό που λέτε. Και πάρα νομίζω πολλές. Ότι προϋποθέτει παιδεία και καλλιέργεια και αναγνώριση αυτού που προσφέρεις και παρέχεις. Διότι η Λευκάδα το καλοκαίρι για τουλάχιστον 1,5-2 μήνες ήταν γεμάτη. Υπήρχε υπερτουρισμός. Θέλω λοιπόν να σας πω τώρα. Αν ρωτήσουμε όμως τους επαγγελματίες πώς κινήθηκαν τα έσοδα, είναι μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη. Ναι. Και δεν αναφέρομαι στα κέρδη, τα οποία μπορεί να απομειώνονται για πάρα πολλούς λόγους, εξόδων είτε φορολογικούς, δεν έχει σημασία. Στο τζίρο. Από το τζίρο δεν υπάρχει ικανοποίηση σε πολύ μεγάλη μερίδα επαγγελματιών. Δεν υπάρχει αυτή η ικανοποίηση γιατί το τουριστικό προϊόν το οποίο μας επισκέπτεται δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τις σωστές παραγωγικές διαδικασίες. Ναι, αλλά. Και να φέρει τα αποτελέσματα τα επιχειρήματα. Και τι του προσφέρεις όμως και αυτό το τουρισμό. Δηλαδή και να έρθει και υψηλού επίπεδου, τι του προσφέρεις. Αυτό λέω ότι αυτά είναι εκείνα τα οποία εμείς στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε συνολικά και μέσα από ένα φορέα φυσικά και με διάθεση όλοι μας να τον υποστηρίξουμε και να κάνουμε υποχωρήσεις και να χάσουμε γιατί όλοι θα εφοληθούμε στο μέλλον. Όταν βελτιώσουμε το τουριστικό μας προϊόν και τότε βελτιωθεί και η ποιότητα των τουριστών που έρχονται και μπορούμε να έχουμε καλύτερους τζίρους με λιγότερες τουλάχιστον λειτουργικές δαπάνες. Ναι. Και τι όχι. Άρα λοιπόν όλοι θα πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό και φυσικά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα 1.500-4.000 δράσεις ο καθένας μόνος του, θα πρέπει αυτό... θα πρέπει να υπάρχει η ομπρέλα ενός φορέα ο οποίος θα κινήσει αυτές τις διαδικασίες. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε ένα υπεράνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να μας αλύσει όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Ούτε έχουμε και τη δυνατότητα και την δυνατότητα δεν έχουμε. Την πολυτέλεια του χρόνου δεν έχουμε να περιμένουμε μέσα από την παιδεία, μέσα από την καλλιέργεια, μέσα από την κουλτούρα μέχρι να την αποκτήσουμε. Και αν την αποκτήσουμε, έτσι. Ναι. Να βελτιωθούμε. Γιατί μέχρι τότε κάποιοι άλλοι θα έχουν φύγει πάρα πολύ μπροστά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, εγώ δεν είμαι ειδικός, απλά τώρα μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και εύλογα να ρωτιέμαι, γιατί είπατε, κάνατε και εσείς μια κριτική και είπατε παράδειγμα το πνευματικό κέντρο που είναι φαραωνικού τύπου και κρύβει τη λιμνοθάλασσα. Δεν αποφασίζουν όμως κάποιοι
επιστήμονες για αυτά. Δηλαδή θέλω να πω, πήγε τότε ο ποιος ο υπεύθυνος και λέει θέλω ένα πνευματικό κέντρο και του φέραν αυτό. Θέλω λίγο να με βοηθήσετε. Δηλαδή... Βεβαίως. Βεβαίως. Ειλικρινά μου δεν θυμάμαι ποιος ήταν δήμαρχος ή ποιος νομάρχης και δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία ευθύνη αυτός ο άνθρωπος. Σωστά. Καμία ευθύνη. Γιατί? Γιατί λέει απευθύνονται σε ένα πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και όταν παίρνει αυτό το αποτέλεσμα τι να πει, δεν μου αρέσει. Εσύ το προκάλεσες, προκάλεσες ό,τι καλύτερο. Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Και σου έφεραν αυτό. Ναι, η τοπική αυτοδιοίκηση σε τέτοιες περιπτώσεις δεν φταίει. Μάλιστα. Εκεί που υπάρχουν για μένα οι ευθύνες τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ότι στην Ελλάδα δεν απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Σε ειδικούς πλην της ιατρικής για να κάνουμε τη δουλειά μας. Σωστά. Αν εξαιρέσουμε την ιατρική, επειδή τρέμει η ψυχή μας, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απευθυνόμαστε όπου να είναι. Ξαναλέω γιατί δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό επί του τουρισμού. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Υπάρχουν. Όχι, απλά ξέρετε κάτι. Να το μεταφράσω λίγο διαφορετικά. Είναι αυτό το οποίο λέμε. Για παράδειγμα, ξέρετε. Κύριε Γυρέ, και... είχαμε και άγρα έτσι. Όχι, μιλούσα λίγο πριν με τον Σπύρο το Φερμεντίτη, αν ακούγατε, και μου λέει: ρώτα τον κύριο Αργυρό, ψάχνουμε όλοι και λέμε ότι όσοι αγαπάνε τον τόπο τους θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτόν τον τόπο ή να μπουν, να διεκδικήσουν, να προσφέρουν αυτό το όραμα. Και εύλογα λοιπόν τώρα να ρωτιέμαι, δεν ξέρω σε αυτή τη χώρα γενικότερα οποιοδήποτε έχει μια θέση ευθύνης πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Εγώ θεωρώ ότι θα απευθυνόμουν σε αυτούς που μπορούν να προτείνουν κάτι και θα έλεγα στους ειδικούς, παιδιά, φτιάξτε μου κάποιες προτάσεις για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πόλη προς το καλύτερο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό εγώ, το οποίο βγάλατε. Ακριβώς, βγάλατε και από την ομιλία σας είναι ότι ρε αδερφέ, θα μπορούσε κάποιος τόσα χρόνια να πει: ελάτε εδώ, όλοι οι αρχιτέκτονες, για παράδειγμα, στο νησί, τι θα κάνουμε για να κάνουμε μια αισθητική παρέμβαση κάπου. Αυτό λείπει από τη χώρα μας γενικότερα. Το ότι μπορεί αυτοί που είναι στην εξουσία να νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ένα μέρος αυτού που πρέπει να γίνει. Ναι. Κανονικά, έτσι, για μένα θα έπρεπε αυτό που λέω φορέας, μια ομάδα ανθρώπων η οποία θα ζητήσει από τους εστιατόρους εκείνο, από τους αρχιτέκτονες εκείνο, από τους δημότες το άλλο, από το Δήμο εκείνο, από την περιφέρεια το άλλο, από τον βουλευτή και ούτω καθεξής. Ναι. Θα υπάρχει μια κεντρική διαχείριση. Δηλαδή αν αυτό το πράγμα το χειριζόταν μια εταιρεία, τι θα έχει? Θα έχει ένα κεντρικό management και από εκεί και πέρα θα άπλωνε τις δράσεις της. Σαφώς και οι αρχιτέκτονες του τόπου μπορούν και θέλουν να προσφέρουν και αφιλοκερδώς και ούτω καθεξής. Αλλά μια μεμονωμένη κίνηση. Ναι, θα δεν χαθεί. Δεν ξέρω αν σημαίνει πολλά πράγματα. Έχετε δίκιο. Θα χαθεί. Θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Και εκεί να έχει το κάθε τι την αναφορά του. Για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, έτσι. Και γιατί ξέρετε... έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τόπο, με πάρα πολύ φιλόξενους ανθρώπους. Είμαστε ικανοί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Έλληνες είμαστε ικανοί για όλα εκτός από να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Σωστά. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε κάποιες υπερβάσεις. Γιατί τίθεται, είναι πολύ σε ένα βιβόλο, το αναπτυξιακό μας, η αναπτυξιακή μας προοπτική. Ναι. Δεν είναι υπερβολή. Η Αλβανία αυτή τη στιγμή, και δεν την υποτιμώ ως χώρα, απλά έχει σημασία, ούτε τους Αλβανούς, σε καμία περίπτωση. Αλλή μόνο. Αλλά έχει σημασία που ήταν πριν κάποια χρόνια και τώρα αρχίζει και αναπτύσσεται ραγδαία τουριστικά. Ναι. Η Κροατία το έχει ήδη κάνει. Και άλλη, η μικρή ακτία του Μαυροβουνίου επίσης. Εμείς που έχουμε ό,τι έχουμε, γιατί δεν μπορούμε αυτό να το δώσουμε? Γιατί δεν μπορούμε την πλειάδα των πλεονεκτημάτων μας να τα, επιτρέψτε μου την έκφραση, να τα πουλήσουμε? Δεν το λέω απόλυτα συμφωνώ. Να γίνουμε όμως. Το τι κάνει, πουλάει την ιστορία του και έχετε απόλυτο δίκιο. Να γίνουμε συγκεκριμένοι όμως, κύριε. Γιατί προφανώς όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς διάθεση κριτικής, αυτοί που ίσως ψηφίζαμε για να διαχειριστούν τον τόπο μας και το γενικεύω για να μην παρεξηγηθώ, δεν είχαν αυτό το απαραίτητο όραμα. Δεν ξέρω. Ή τουλάχιστον τώρα οι εποχές μας οδήγησαν στο να χρειαζόμαστε ανθρώπους ικανούς, δεν ξέρω πώς να τους πω, τεχνοκράτες, να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις για να προσφέρουν αυτά τα οποία τώρα περιγράφουμε. Γιατί τώρα φαίνονται αυτά τα προβλήματα. Είναι υπαρκτά. Δηλαδή στη δημοσκόπηση που έγινε προχθές, ήταν το πάρκινγκ, για παράδειγμα, της πόλης τρίτο θέμα.
ήταν τα σκουπίδια, για παράδειγμα, που είμαστε στο 2018 και ακόμα μυρίζει είναι ανατολική. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα και είναι 30 χρόνων ένα θέμα, και από μικρό παιδί το θυμάμαι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Σωστά. Αλλά δεν είναι το μείζον. Το θέμα τι είναι? Το θέμα είναι, θέλουμε στη Λευκάδα να κάνουμε τεράστιους χώρους στάθμευσης για να βολεύουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εάν θέλουμε να είναι η Λευκάδα προορισμός αυτοκινήτου, ωραία, ναι. Μάλιστα. Καταλάβετε, γι' αυτό λέω θα πρέπει να έχουμε σωστά μια στρατηγική και εκεί να τα εντάξουμε όλα. Θέλουμε να έρχονται από εδώ στη Λευκάδα όλοι με τα αυτοκίνητά τους. Αν ναι, θα πρέπει να τους βρούμε και να παρκάρουν. Αν δεν θέλουμε και θέλουμε ένα άλλο είδος τουρισμού, ίσως αν θέλετε, επιτρέψτε μου, πιο ποιοτικό, γιατί εγώ το αυτοκίνητο το θεωρώ παράγοντα προβάθμισης. Σωστό. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει λιγάκι όταν ήμουν φοιτητής στην Αθήνα, όπου γίνονταν συζητήσεις επί συζητήσεων να γίνουν περισσότεροι χώροι στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας, έτσι ώστε να μειωθεί αυτό το, αν όχι να μην εξαλειφθεί, να μειωθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Και λέει εύλογα ένας καθηγητής, μα ρε παιδιά, αν δημιουργήσουμε περισσότερους και ακόμα περισσότερους χώρους στάθμευσης, αυτό το οποίο θα καταφέρουμε, τι θα είναι? Να έχουν όλοι ένα καλό λόγο να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, να κατέβουν στο κέντρο γιατί θα βρουν να παρκάρουν. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα κυκλοφορεί, δεν θα είναι δυνατόν να κυκλοφορεί κανείς στην Αθήνα. Ναι. Από την κίνηση. Δηλαδή, αν δεν τα βάλουμε όλα σε μια... Σωστά. Να ρωτήσω όμως κάτι πάνω σε αυτό. Συγγνώμη σας, διακόπτω. Η Λευκάδα όμως τώρα έχει την Εγνατία, έχει την Ιόνια, γίνεται και ο Αμβρακία Άκτιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα έχει εύκολη πρόσβαση από περισσότερες περιοχές, δηλαδή πλέον. Άρα λοιπόν... Μια χαρά. Μια χαρά. Προσέξτε. Ναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Το θέμα είναι, αυτή η εύκολη οδική πρόσβαση μπορεί να είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, μπορεί να είναι και ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ναι. Εάν εμείς εδώ καταστούμε ως προορισμός χαμηλού επίπεδου παροχής υπηρεσιών, ναι, δεν θα πω ποτέ χαμηλού επίπεδου τουρίστα, ναι, χαμηλού επίπεδου παροχής υπηρεσιών, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το αντίστοιχο πελατολόγιο, τότε κακό της κεφαλής μας. Εάν εμείς καταστούμε ένας τόπος υψηλής παροχής υπηρεσιών, εύκολα προσβάσιμος, μάλιστα, τι καλύτερο. Βεβαίως... Είναι σαν το μαχαίρι. Κόβει ψωμί, κόβει και χέρι. Σωστά. Σωστά. Βέβαια αυτό, θέλω να πω ότι οι αρχές του τόπου δεν μπορούν να το επιβάλλουν αυτό το μοντέλο. Δηλαδή η ευθύνη έχει να κάνει και στους επαγγελματίες σε μεγάλο βαθμό. Είναι συλλογική. Είναι συλλογική. Μάλιστα. Είπατε πριν για τους πολιτικούς, αν είχαν όραμα, δεν είχαν. Κανένας μας δεν είχε όραμα. Κανένας μας δεν ασχολήθηκε σοβαρά. Ναι. Και όταν στη δουλειά του κάποιος δεν ασχολείται σοβαρά, εισπράττει κάποια στιγμή το λογαριασμό. Έρχεται το λογαριασμό και εισπράττει τα ανάλογα αποτελέσματα. Μάλιστα. Η πολιτική μας είναι ο καθένας ο δικός μας είναι. Της κάθε κοινωνίας. Ναι. Κύριε Αργυρέ, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες και να μπορούμε κάποια στιγμή σε μια μελλοντική συζήτηση να τα εξειδικεύσουμε όλα αυτά που θέσαμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Να κλείσω τώρα λίγο με ένα ερώτημα, για παράδειγμα. Θα σας ενδιέφερε ποτέ, να κάνω το ερώτημα του Σπύρου του Φερμέντιτη, θα σας ενδιέφερε ποτέ όλο αυτό το οποίο λέτε να μπείτε σε μια διαδικασία να το εφαρμόσετε μέσα από μια εκλεγμένη θέση? Δηλαδή ως ενεργός πολίτης σκεφτήκατε ποτέ να είστε υποψήφιος κάπου να εκφραστείτε, ή πιστεύετε ότι μέσα από το υπάρχον σύστημα πολιτικό δεν μπορεί κάποιος και να θέλει να παράξει έργο, δεν μπορεί να το κάνει πράξη, γιατί έτσι είναι το υπάρχον πολιτικό σύστημα? Θα σας πω, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, το να πει κανείς ότι εγώ δεν αναμειγνύομαι γιατί είναι το σύστημα το πολιτικό σάπιο ή οτιδήποτε, δεν είναι... Συγγνώμη. Παρακαλώ. Δεν είναι και τόσο έντιμο. Δηλαδή, ή είμαι ενεργός πολίτης ή λέω ότι δεν είμαι, το οποίο έχει την ετοιμότητά του. Αλλά αν κανείς θέλει να λέει ότι είναι ενεργός πολίτης, αλλά δεν ασχολούμαι γιατί είναι σάπιο, δεν είναι ενεργός πολίτης, δεν είναι έντιμο. Σωστά. Το πρώτο σκέλος, έχω να σας πω ότι προσωπικά δεν μπορώ να πω στο μέλλον, δεν μου αρέσουν οι μεγάλες κουβέντες. Προς το παρόν δεν έχω καμιά τέτοια τάση. Πολιτικές φιλοδοξίες μπορεί να έχει οποιοδήποτε ασχολούμενος από οποιαδήποτε θέση. Όχι κατά ανάγκη εκλεγμένη. Μάλιστα. Δηλαδή πολιτικές με την έννοια του πολίτη, έτσι. Και του ανθρώπου έχει φιλοδοξίες γενικά στη ζωή του και ως πολίτης δρά μέσα στην πόλη του. Μάλιστα. Με την ευρεία έννοια.
πόλεως. Μάλιστα. Είστε σαφείς και κατανοητός. Θέλω να πω συγγνώμη στους ακροατές μας. Φάγαμε το δελτίο ειδήσεων του Sky της 7, γιατί σας καθυστέρησα λίγο και θέλαμε να έχουμε εδώ την άποψή σας. Νομίζω ότι δώσαμε ένα στίγμα. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει στην κοινή γνώμη που μας ακούει, γιατί δεν μας ακούει μόνο η Λευκάδα. Μας ακούνε και ενεργοί πολίτες από την ευρύτερη περιοχή, γιατί πολλά προβλήματα και προκλήσεις έχουν κοινή αναφορά. Είναι να παράγουμε αυτή τη σκέψη. Είναι αλήθεια. Η Λευκάδα με την Πάργα είναι σκηνωνού τα δοχεία. Ναι. Δεν είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι πράγμα είναι. Ναι. Γι' αυτό σας είπα πριν, πρέπει να τα δούμε τα πράγματα από έξω προς τα μέσα. Αυτός ο οποίος φεύγει από την Νορβηγία, από το Ισραήλ, από την Αμερική, από οπουδήποτε και έρχεται εδώ, είναι η Λευκάδα με την Πάργα, είναι πιο πάρα πολύ κοντινή προορισμή. Είναι το ίδιο πράγμα. Μια κουκίδα είναι. Ναι. Στο χάρτη. Είμαστε όλοι στο ίδιο. Αν θέλετε, όσοι είμαστε πέριξ του ακτίου, είμαστε σαφώς του αεροδρομίου του ακτίου, είμαστε σαφώς το ίδιο καζάνι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Αργυρέ, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Πρίσμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Και θα είμαστε, νομίζω, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η άποψή σας και μας ενδιαφέρει. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας βράδυ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.